Καλησπέρα και από μένα. Αν και μερικά πράγματα εννοούνται, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν όλους και όλες εδώ στην οργάνωση της Θέρμης που ασχολήθηκαν, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αλλά και σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα κλιμάκια, μέχρι το αρχείο του κόμματος, το οποίο πολύ, πολύ ευγενικά πρόσφερε ορισμένα επιπλέον στοιχεία από αυτά που είχα εγώ στα χέρια μου. Η εικόνα νομίζω ότι βοηθάει και δεν θα κουράσει, γι' αυτό την προτίμησα. Θα μας βοηθήσει να θυμηθούμε, θα μας βοηθήσει επίσης να το κάνουμε αυτό έτσι ευχάριστα και ξεκούραστα. Ο Μιχάλης είχε γεννηθεί στην Ανατολική Ρωμυλία, ήταν πρόσφυγας όπως πολλοί Θερμιώτες, από τους παλιούς Θερμιώτες, μαζί με τους πόντους πρόσφυγες αποτελούσαν το κύριο στοιχείο και τους λίγους γηγενείς που βρήκαν εδώ πέρα. Η οικογένειά του ζούσε στα άνω γοντενά της Ανατολικής Ρωμυλίας, Γκόριμπόντεν, και αυτός πήγε σχολείο και μεγάλωσε στη Στενήμαχο, που ήταν η διπλανή πόλη. Εδώ είναι τα άνω γοντενά, αυτή είναι η Στενήμαχος, αυτά είναι τα κάτω γοντενά. Γεννήθηκε, ήταν δηλωμένος το 1924 στην Ελλάδα, στη Θέρμη γεννηθής, αλλά στην ουσία είχε γεννηθεί εκεί και ήρθε εδώ μωρό, βρέφος, κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί ο πατέρας του, που βλέπουμε εδώ πέρα, ήταν ήδη οργανωμένος στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Βουλγαρίας και εκείνη την περίοδο, τον Αύγουστο του 1923, δηλαδή λίγο μετά, τον Σεπτέμβριο μάλλον του 1923, δηλαδή κάνα μήνα μετά τη γέννηση του Μιχάλη, είχε συμμετάσχει στην ένοπλη εξέγερση των κομμουνιστών και έφυγε πολύ πριν από την Βουλγαρία κρυφά νύχτα, γιατί είχαν ανακαλύψει τον, είχαν σε μαύρη λίστα για να τον καθαρίσουν και πέρασε στην Ελλάδα και βρήκε συγγενείς του, Ρωμυλιώτες, εδώ πέρα, στην Θεσσαλία κυρίως. Και μετά τη Λοζάνη, η Λοζάνη υπήρχε στη συνέχεια, συμφωνήσατε, ήρθε και η οικογένεια και καταστάθηκε τελικά στη Θέρμη στις αρχές του 25. Ο ίδιος πήγε σχολείο μέχρι το... Πολλές εικόνες δεν έχουν τα παιδικά χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύαν τότε στα χωράφια, λίγη παιδική ηλικία γνώρισαν σε σχέση με εμάς. Είχαν μπαχτσέ, δούλευε στον μπαχτσέ από μικρός, πήγε σχολείο μέχρι την 6η δημοτικού περίπου. Τότε τα παράτησε γύρω στα 12 για να πάει να δουλέψει στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου, στη γεωργική σχολή. Και ήταν γενικά παιδί, παρότι ο πατέρας του ήταν και οργανωμένος και συνειδητοποιημένος κομμουνιστής. Ο ίδιος ήταν γενικά παιδί της παρέας, της γύρας, του κλεδιού. Εδώ βλέπουμε κάποιους παλιούς Θερμιώτες που τους αναγνώρισε μάλλον, αλλά δυστυχώς όχι όλους, σε καφέδιες του πλατεία της Θέρμης. Και σχετικά, θα έλεγα, αργά οργανώθηκε στο κίνημα, δηλαδή μέσα στο 1943, όταν φούντωσε το αντιστασιακό κίνημα, ήρθε η ΕΠΟΝ. Στην ΕΠΟΝ οργανώθηκε, και μάλιστα οργανώθηκε στο Πανόραμα, σε πανοραμιώτικο σπίτι. Δηλαδή, τώρα νομίζω ότι είχε και κάποιες επαφές με την ΟΚΝΕ, αλλά δεν ήταν ανακατεμένος με την ΟΚΝΕ, τουλάχιστον οργανωμένο. Αλλά με το προγραμμάτι και στην ΕΠΟΝ, μετά μπήκε στο ΙΑΜΚΙ στο ΚΚΕ, δηλαδή μέχρι το τέλος του 1943, το φθινόπωρο νομίζω ήταν ήδη μέλος του κόμματος, και μέλος της νομαρχιακής γρήγορα επιτροπής της ΕΠΟΝ, γιατί ήταν και δραστήριος κακά τα ψέματα και αξιοποιήθηκε γρήγορα από την αντίσταση. Εδώ είναι προφανώς στη γιορτή του, η ημερομηνία είναι την επομένη της γιορτής του, του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, και προφανώς με δύο επιστήθιους φίλους του και οι δύο πόντοι, ο άντας μετέπειτα έγινε και μπατζανάκι του, ο Δημαρχόπουλος, προφανώς είχαν βγει βόλτα κτλ. Μετά την κατοχή, την περίοδο που λέμε της Δημοκρατίας, εκεί μεταξύ Οκτώβρη και Γενάρη του 1944-1945, υπηρέτησε στην Εθνική Πολιτικοφυλακή. Δηλαδή ήταν μια θέση σχετικά έμπιστη. Και εδώ τον βλέπουμε μπροστά σε μια περιπολή στην Παναγία Χαλκίων, της Αγνατίας. Όλη η οικογένεια, δυστυχώς αν εδώ η προβολή δεν μας βοηθάει, δεν πειράζει, τα έχω από κάτω. Όλη η οικογένεια, τότε γενικά οι οικογένειες συμμετείχαν όλες μαζί και μαζικά, και οι γονείς, οι παππούδες ήταν
στο ΕΑΜ, η αδερφή του η μεγάλη ήταν στην αλληλεγγύη, ο αδερφός ήταν και αυτός γυναικών. Εδώ είναι η θεία μου, δηλαδή, η αδερφή του, που σε μια επίσκεψη εκείνες τις μέρες όπως πηγαίνουν στο, στο κεντρικό νοσοκομείο του σημερινού γεννηματά, σε Ελασίτη. Και βεβαίως μετά τη Βάγκηζα αρχίζει όλη την περίοδο 45-46 με τις διώξεις, την μονομερή τρομοκρατία, στην οποία ο ίδιος είναι στην παρανομία για 1,5-2 περίπου χρόνια, ενώ η ίδια η οικογένεια υφίσταται και αυτή τη διώξη, ο παππούς εδώ είναι στο Σταπίργιο και θα απελευθερωθεί μετά με τη λεγόμενη εκπροσυφόρηση του Σοφούλη του 46, για να ξαναμπεί αμέσως μετά, θα το αναφέρω γι' αυτό, δεν είναι. Το 46 το καλοκαίρι προς την Όπορο, συμμετέχει σε ένα δίκτυο παράνομο, δηλαδή υπάρχει την παράνομη οργάνωση, αλλά σε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος παίρνει ανθρώπους που κινδυνεύουν άμεσα από τις πόλεις και τα χωριά και τους βγάζει στο βουνό. Ο ίδιος είναι δηλαδή ένας από τους, ας το πούμε, κεντρικούς συνδέσμους αυτού του μηχανισμού που οδηγεί κόσμο στο Χορτιάτι. Τέλος πάντων, είναι η περίοδος που όπως και πολλοί, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι, εδώ τώρα μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, έτσι δεν είναι ατομικές περιπτώσεις, για μας αυτά φαίνονται εξαιρετικά, αλλά τότε ήταν όχι κανόνας, αλλά ήταν κάτι σχετικά συνηθισμένο. Εκείνη την εποχή είναι που, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι και μέχρι τη δίκη του έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, επειδή γλιτώνει από απανωτές δολοφονικές επιθέσεις. Η μία πιο χαρακτηριστική, δυστυχώς δεν έχω βρει ίχνη της γραφτά, αλλά κάποιοι τη θυμούνται και νομίζω ότι θα ήταν καλό ο Μάκης π.χ. να την αναφέρει αν θέλει, που συνδέει ακριβώς και τον Τσανίδη και με συγκεκριμένα άτομα της περιοχής εδώ, το Πρόζο, τη Ρεδεσκό που είμαστε, τον Πάρα κτλ. Εδώ είναι ίσως η τελευταία φορά που τον απελευθερώνουν μαζί με άλλους δύο θερμιώτες. Δυστυχώς τον Παπαδόπουλο δεν ξέρω ποιος είναι, ο Ευθύμης Καζαντζίδης. Ήταν ένας από αυτούς που δικάστηκε μαζί του αργότερα. Εδώ τους απελευθερώνει η εφημερίδα του ΕΑΜ, η Ελεύθερη Ελλάδα, είναι η εφημερίδα του ΕΑΜ, η κεντρική που έγινε στην Αθήνα, αναφέρει το περιστατικό ως, ας το πούμε, παράδειγμα εθνικής συμφιλίου. Ότι δηλαδή ο δεξιός πρόεδρος απελευθερώνει τους αριστερούς που συνελήφθησαν κτλ. Αυτά είναι βέβαια στην γραμμή του ΕΑΜ της εποχής, τα οποία βέβαια διαψεύστηκαν στη συνέχεια. Δηλαδή ήδη ήταν παρακινδυνευμένο, αλλά πάση περιπτώσει αυτή ήταν η κατεύθυνση του ΕΑΜ. Οπότε στην ουσία αυτό το επεισόδιο που βρήκαμε εδώ είναι στις 20 Νοεμβρίου, αυτός συνελήφθη γύρω στις 30 Νοεμβρίου, τελεσίδικα και ακολούθησε όλο, δηλαδή ήταν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του ξυλώματος ενός μεγάλου τμήματος του δικτύου. Αυτή είναι η δίκη που έγινε τελικά στις αρχές, τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Μάλιστα γίνανε δύο δίκες, ήταν καμιά 25-30 άτομα κάθε φορά, οι όλοι μαζί ήταν καμιά πενταριά. Και μαζί του δικάστηκαν και άλλοι 7 ή 8 θερμιώτες. Ευτυχώς αυτοί όλοι οι υπόλοιποι αθώθηκαν για εκείνη τη φάση. Ο ίδιος όμως καταδικάστηκε σε θάνατο και μάλιστα, τέλος πάντων, είναι λίγο από όσο είναι, από αυτά που είναι γνωστά, που έλεγε ο ίδιος και που ανέφεραν και οι κατηγορούμενοι του, οι σύντροφοί του, οι άλλοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Από την πρώτη δίκη εκτελέστηκαν δύο από τους τρεις καταδικασμένους στο θάνατο. Δύο παλικάρια, ένας από την Αξιά του και ο άλλος από την Ελευθερούπολη της Καβάλα. Από τη δικιά τους τη δίκη είχαν 7 προτάσεις σε θάνατο μέσα. Αυτό πρότεινε ο Βασιλικός Επίτροπος. Αυτός και άλλοι 6, μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες, και μία γυναίκα, συγγνώμη. Αλλά λόγω μιας, ας το πούμε, παρεξήγησης, μιας παρέμβασης του ΟΗΕ, η οποία επέφερε μία σύγχυση στον κόσμο των στρατοδικείων που υπήρχαν τότε, δηλαδή παρεμηνεύτηκε, σταμάτησαν για 1-2 βράδια οι θανατικές εκτελέσεις, δηλαδή τους καταδίκασαν όλους σε ισόβια και έτσι αυτή η φουρνιά την γλίτωσε πραγματικά. Δεν ξέρω αν θα ήταν μέσα σε αυτούς, πάντως κάποιοι από αυτούς θα ήταν σίγουρα. Ήταν προδιαγεγραμμένα αυτά τα πράγματα. Οπότε καταδικάζεται σε ισόβια, είναι ισοβήτης, περνάει από το Γεννικουλέ και γίνεται στο Αβέροφ και καταλήγει στη Γιάρο.
Το 51 βρήκα στις αποφάσεις που παρήχε το Γενικό Αρχείο του κράτους, δεν φαίνεται καλά εδώ. Το 51 πέρασε από το Αθεντικό Δικαστήριο και καταδικάστηκε τελεσίδικα, δηλαδή τελεσίδικσε, σε 13 χρόνια. Και την έκανε όλη την ποινή. Αβέροφ Γιάρος, ήταν από τους πρώτους, μέχρι το, έκανε από το 47 μέχρι το 52. Εδώ είναι μια καλή φωτογραφία που την είχε στο αρχείο του με κατάδικους συγκρατούμενους του όλα από τα χωριά εδώ γύρω, από το Λυκή Θεσσαλονίκη. Κάποιοι είναι και ταυτισμένοι. Και εκεί προς το τέλος της πρώτης Γιάρου, το 52 αρρώστησε, το πήγα στην Ερμούπολη και εκεί συγχάθηκε το γάλα, δεν έπινε γάλα μετά. Και το 52 πια, αυτές είναι ευχετήρες κάρτες που φτιάχναν οι κρατούμενοι και στέλναν στους δικούς τους, μια τέτοια είχε και εδώ, από τις πολλές, και μετά αρχίζει μια φάση φυλακής σε διάφορες φυλακές και κυρίως... Υπάρχουν καρέκλες εδώ μπροστά, ελάτε καθίστε μην είστε όρθιοι. Ναι, κυρίως από τις φυλακές της Κέρκυρας και της Πάτρας μέχρι το 55-56 που ξανανοίγει η Γιάρος και για δεύτερη φορά θα βρεθεί στη Γιάρο μέχρι το 58 αρχές 59 που κλείνει οριστικά αυτή η φάση των φυλακών της Γιάρου. Εδώ λίγη η φωτογραφία, συνήθως είναι τέτοιες φωτογραφίες, αυτό είναι ανθρωπολογικά. Στέλνανε στους δικούς τους για να δουν ότι είναι καλά και ότι είναι όρθιοι και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τελείως εξαντλημένοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά από μια σπάνια φωτογραφία είναι αυτή, από μια εκδήλωση εκείνη την περίοδο εκεί πέρα. Βέβαια, οι πιο γνωστές και πιο διάσημες είναι αυτές του Αϊστράτη, κυρίως και μετά τις Μακρονίζω, αλλά και στην Γιάρο οι φυλακισμένοι κάνανε, ασχολήθηκαν και κάνανε τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά μετά το 54-55 που υποτίθεται ότι ήταν τα πράγματα πιο χαλαρά. Και βέβαια στη φυλακή γνωρίζεις κόσμο, συνδέεσαι με κόσμο και εκεί απέκτησε και εκτός από αυτούς που ήδη γνώριζαν από την εποχή της αντίστασης και της παρανομίας, γνώρισε και άλλους πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένας συγκατάτηκός του από την Θεσσαλία, η παλιή Θερμή, εγώ το θυμάμαι σαν όνειρο, η παλιή Θερμή, όπως το θυμούνται σίγουρα, ο Γιάννης ο Σάρος, το οποίο η οικογένεια εγκαταστάθηκε εκεί, αυτός του στέλνει, έχω αρκετά και γράμματα και κάρτες του ανθρώπου αυτού, ο οποίος βέβαια τη στέλνει στον ξάδερφό του, Μιχάλη, πέντε από τις ξαδέρφια. Απλά ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει από μια φυλακή στην άλλη να ταξιδέψει το ευχετήριο. Αλλιώς θεωρούνταν ότι είναι συνωμοτικό ή εν πάση περιπτώσει ποιος ξέρει τι άλλο θεωρούσαν αυτή η φυλακή. Ένα γράμμα που βρήκαμε στο αρχείο του κόμματος. Είμαστε το 62, από το 59 βρίσκεται στα Τρίκαλα, έχει κλείσει και η δεύτερη Γιάρος, το τελευταίο κομμάτι δηλαδή της φυλάκησής του μέχρι το 63 το περνάει στα Τρίκαλα και εκεί φαίνεται αλληλογραφή με τον παλιό του καθοδηγητή, αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι αλληλογραφή με τον παλιό του καθοδηγητή, αυτός ο οποίος συντόμιζε το παράνομο μηχανισμό που σας έλεγα, όπως είναι κάποιος αριθμός από το Ρεόκαστρο, πέθανε γύρω στο 2000, ήταν λίγο μεγαλύτερος, παλιός αυτεγκάς, κομμουνιστής προπολιτικός, και ο οποίος είχε το ψευδόνυμο και έτσι το βρίσκουμε σε διάφορες πηγές και σε διάφορα κείμενα, Πλάτωνας. Και η αλληλογραφία δεν είναι βέβαια με τον Αριστείδη, είναι με τον Πλάτωνα. Αγαπητέ Πλάτωνα, αγαπητέ Μιχάλη όμως, από την άλλη μεριά. Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Πλάτωνα αυτό συντόνιζε κάποιο δίκτυο και αυτός από την Βουλγαρία και έστειλε πράγματα μέσω δεν ξέρω ποιου οργανισμού, στους φυλακισμένους, ρούχα, ό,τι είχαν ανάγκη κτλ. Είναι ενδιαφέρον ότι μετά από 16 χρόνια που είχαν να βρεθούν, ο ένας στη φυλακή και ο άλλος στην πολιτική προστασία, εγώ πήρα κάποια αποσπάσματα από αυτό το γράμμα γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι γνωστοί στους οποίους μοιράζονται χαιρετισμοί,
κάποια οντώματα, κάποιες φράσεις που είναι λίγο πιο περίεργες από τις απλές φράσεις του «στείλε μου τα ρούχα» ή «ξέρω εγώ, τα μεγάλα τα νούμερα» κτλ. Το οποίο δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε με ποιος πρόκειται. Και βέβαια εκείνη την εποχή μεγαλώνει και το κίνημα των συγγενών, των φίλων, των ανθρώπων, δηλαδή των τελευταίων πολιτικών κρατουμένων, γιατί το 58 υπήρξε μια σχετική, ας το πούμε, αμνηστία. Πολλοί, οι περισσότεροι από τους συγκρατούμενους, του συγκατάτοικους, του Σοβίτες είχαν βγει. Νομίζω ότι αυτός και ένας άλλος από τη δίκη τη δικιά τους είχαν μείνει ως τότε. Και εδώ βλέπουμε, ας πούμε, μια επιτροπή στην οποία συμμετέχει η μητέρα του, η γιαγιά, στη Μητρόπολη, ας πούμε, για να σπρώξει όσο γίνεται περισσότερο την κατάσταση, να τους αφήσουν, και τελικά απελευθερώθηκε από τα τρίκαλα, αφού εξέτσε όλη την ποινή του αναθεωρητικού, το 63 τον Οκτώβρη, τέτοια εποχή περίπου. Με το που βγαίνει, είναι στην ΕΔΑ, ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την, ας το πούμε, την πολιτική δράση. Να υπενθυμίσουμε ότι τότε δεν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν ήδη παράνομο τον Εφήλιο και οργανωτικά είχε αποφασίσει να διαχυθεί στο πολιτικό σχήμα της ΕΔΑ, το οποίο λειτουργούσε από ένα κομμουνιστικό κόμμα. Αυτός γίνεται γραμματέας, τον εκλέγουν με το που βγαίνει γραμματέα της Νομαρχιακής Θεσσαλονίκης, δηλαδή της Β, ας το πούμε, περιφέρειας σήμερα. Και αυτή, ας πούμε, την κύρια απασχόλησή του. Εδώ είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι μαζί με τον παλιό του συγκρατούμενο στη Γιάρο, ισοβήτη κι αυτός ο οποίος είχε βγει λίγο πιο πριν, τον Βασίλη Γκαλιούρη, με τον οποίο συνεργάζεται τώρα πια στην ΕΔΑ, στην Ομαρχιακή της ΕΔΑ. Προφανώς σε κάποια πορεία στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη του 64 ή του 65. Και με τον βλέπουμε και σε άλλες φάσεις με τον Γκαλιούρη, ο οποίος έγινε και κουμπάρος του, γιατί τον πάντρεψε και βάφτισε την αδελφή. Τέλος πάντων, λίγα πράγματα βρίσκουμε στα αρχεία. Αυτή είναι μια ομιλία που είχε κάνει τότε σε μια πανελλαδιστική συνδικαλιστική συνδιάσκεψη της ΕΔΑ. Και εδώ είναι μια προεκλογική συγκέντρωση στο Ασβεστοχώρι, σε καφενείο του Ασβεστοχωρίου. Είναι για τις εκλογές του 64, γίνανε το Φλεβάριο του 64 οι εκλογές, που βγήκε η Ένωση Κέντρου με απόλυτη πλειοψηφία. Αυτός που μίλησε εκεί ήταν ο Γιάννης Εμβριώτης, ο καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωστός και σαν επιστήμονας και σαν πολιτικός, ας το πούμε, στρατευμένος και διανοητής. Και απέναντι είναι ενδιαφέρον, αυτό είναι ο Τζένας, ο Νίκος Τζένας, ο πατέρας, δεν είναι, ναι. Ο οποίος ήταν γραμματέας νομαρχιακής, τον οποίο αντικατέστησε ο Μιχάλης, και αυτός πήγε σε άλλα καθήκοντα στην Επιτροπή Περιοχής. Ο Τζένας, για όσους δεν το ξέρουν, ήταν ένας από τους μαγοσκούφιδες του Άρη, που τον συνέλαβε το 45 και απελευθερώθηκε το 57, του Άρη Βελουχιώτη. Για τον Ιβριώτη, αυτό είναι ένα δελτίο από το site του Πανεπιστημίου του Ακθήτα, όπου ακριβώς υπάρχει ένα κληροδότημα Ιβριώτη, έδωσε ένα διαμέρισμα στο Πανεπιστήμιο για να σπουδάζουν από το ενίκιο του άποροι φοιτητές, και βέβαια έχει δωρήσει στο Ακθήτα και όλη την βιβλιοθήκη του. Αυτό το οποίο έχει έτσι ενδιαφέρον για αυτή τη γενιά των ανθρώπων, για αυτή τη κατηγορία των ανθρώπων, ήταν ότι αγράμματα παιδιά, από χωριά κτλ. Στη φυλακή ήρθαν σε επαφή αφενός με τις ιδέες του σοσιαλισμού, του μαρξισμού, του λενινισμού, του κομμουνισμού, αλλά ταυτόχρονα είχαν καλλιέργησαν σαν κοινότητες κρατουμένων και σαν κομματικές ομάδες την αυτομόρφωση. Και στην ουσία ξαναήρθαν στον κόσμο τελείως διαφορετικοί, σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Τέλος πάντων, είναι ένα στοιχείο επίσης γενικό. Και βέβαια φτάνουμε στο 67 με την δικτατορία. Αυτό το έγγραφο είναι από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Είναι στη 10 Ιουνίου, είναι η 5
ας το πούμε, πιο, θεωρούν πιο επικίνδυνοι ασύλληπτοι κομμουνιστές της Β' Θεσσαλονίκης. Ο Γκαλιούρης, που έχουμε εδώ, είναι ο αδελφός ο μεγάλος του Μπάρτου. Τους δύο δεν τους ξέρω, δεν ξέρω καλά, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε τον Αγίου Μπάρα από τα Βασιλικά, τον οποίο τον ψάχνουμε και κάνα πολύ να τον πιάσουμε, όπως ξέρετε και βέβαια βασανίστηκε και σακατεύτηκε κτλ. Και μεταξύ τους είναι και ο Μιχάλης, ο οποίος στην ουσία παραδόθηκε αργότερα, λίγο 6 εβδομάδες μετά την δικτατορία, αφού δεν μπόρεσε να σταθεί στην παρανομία. Και ξαναρχίζει ξανά το ίδιο. Η τρίτη γιάρος, εδώ έχουμε, έχει, αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον, το έχει διατηρήσει, έχουμε διατηρήσει, η δική μου δηλαδή, είχαν διατηρήσει όλη την αλληλογραφία του, την οποία δηλαδή μπορούμε να δούμε ανώδυνα πράγματα, οικογενειακά, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ίχνος πολιτικού σχολείου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εκείνο το οποίο, εντάξει, το σημειώνω εγώ τουλάχιστον προσωπικά, είναι ότι δεν υπάρχει και ίχνος πίεσης από την οικογένεια να υπογράψεις, να κάνεις, να ράνεις. Δηλαδή, από αυτή την άποψη, είχε μία στήριξη. Την οποία, εντάξει, άσχετα την πήρε από την δική του απόφαση, παίξει και από τον ρόλο του. Και είναι ενδιαφέρον αυτή η φράση, ας πούμε, «Η ζωή συνεχίζεται στο γνωστό τόπο». Τον Οκτώβριο του 68 θα μεταφερθεί στη Λέρο, θα ανοίξει το στρατόπεδο στο Λακί στη Λέρο. Εδώ βρίσκονται ακόμα τα κτίρια, υπάρχουν υπομένα. Θέλουν να τα εξυλλογοποιήσουν τώρα τουριστικά, λένε. Όπου βρέθηκε πάλι με εκατοντάδες συντρόφους, συναγωνιστές. Έχουμε την τιμή να έχουμε τουλάχιστον δύο σήμερα εδώ. Τον Κώστα Σοπρανή που θα μιλήσει μετά και τον Θανάση των Κονών που κάθεται εκεί διακριτικά και δεν μιλάει. Και αυτά. Ενδιαφέρον έχει, ας πούμε, ότι αυτό το γράμμα είναι το πρώτο που στέλνει από το Λακί, που καθησυχάζει, είμαι καλά, είμαι πιο καλά εδώ, είμαστε έτσι κι αλλιώς. Αυτά είναι τα μόνα χαρτιά που έχω βρει από τη Λέρο. Το ένα είναι ότι πήρε ένα γυρένιο στρώμα τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, θυμάμαι τώρα, την ημερομηνία, δεν τα βλέπω καλά, το Σεπτέμβριο, τότε όταν πρώτο πήγα, και το Φλεβάρι τους έδωσαν καινούργια κλίνος και πάσματα. Δεν ξέρω τι έγινε στο ενδιάμεσο που βγήκε ο χειμώνας, αυτό δεν έχω απάντηση. Ίσως θα πρέπει να διαβάσω λίγο καλύτερα την αλληλογραφία. Και βέβαια η περίοδος της Λέρου συμπίπτει με μια φάση αρκετά, ας το πούμε, σύνθετη και του κομμουνιστικού κινήματος, του κομμουνιστικού κόμματος συγκεκριμένα, με τη λεγόμενη διάσπαση του 68, τη 12η Ολομέλεια, στην οποία οι κρατούμενοι του Λακιού είχαν, ας το πούμε, έχουν μια έτσι, αρκετά στην αποδοχή και στη στήριξη του ΚΚΕ απέναντι στην άλλη, στο άλλο κομμάτι που υπάρχει ακολούθησε το δικό του δρόμο. Αυτό που έχει μείνει, ας πούμε, και μένει και είναι οι υπογραφές των 905 κρατουμένων από το Λακί που στηρίζουν την 12η και μετά τη 13η Ολομέλεια, δηλαδή αυτό βγήκε ένα χρόνο μετά περίπου, τα οποία είναι, αυτά διαβάστηκαν δημόσια. Διαβάστηκαν δημόσια από τον σταθμό που έστειλε εξωτερικό την Ελεύθερη Ελλάδα. Τη φωνή της αλήθειας. Τώρα εντάξει, εδώ δεν φαίνονται καλά, αλλά εντάξει, εδώ έχω σημειώσει το δικό του όνομα. Μπορούμε να βρούμε και άλλα ενδιαφέροντα ονόματα. Επειδή μου δώσαν μόνο τη σελίδα που έχει το όνομά του, σε ένα δημοσίευμα βρήκα μια μερική λίστα. Δυστυχώς δεν διαβάζεται καλά, αλλά σε αυτή τη λίστα βλέπουμε πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς γνωστούς, μεταξύ τους οποίους και τους παρευρισκόμενους. Εδώ. Και η απόλυση που έρχεται με την αμνηστία του 70, εν πάση περιπτώσει, η συνέχιση κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό ήταν δεδομένο ότι οι 12 ήταν με αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, υποστήριξαν, στήριξαν την 12η Ολομέλεια, και έμεινε σε αυτή την γραμμή και σε αυτή την κατεύθυνση και σιγά σιγά μετά το 76 τουλάχιστον που βρίσκεται στη θέση, συμμετέχει όλο και πιο ενεργά στην ανασυγκρότηση της οργάνωσης
την οποία σίγουρα θυμάται καλύτερα από όλους εδώ ο Κώστας, ο Τουργερίδης, που ήταν μέσα στα πρώτα διεκτικά μέλη της Κόβιθέντρια Χούντα. Μέλη και στελέχη στην ουσία. Στα χαρτιά του βρήκα αυτά, ό,τι έμεινε. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα κείμενο για την δεύτερη συνδιάσκεψη της Νομαρχιακής Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα κείμενο για κομματικά μαθήματα κομματικής οικοδόμησης, τα οποία σχετίζονται με το 10ο και το 11ο συνέδριο. Θα είναι σίγουρα πάντα ενεργά, ήταν πάντα ενεργά στο κίνημα της αντίστασης και πιο συγκεκριμένα στην ΠΑΕ, σήμερα ΠΑΕ του ΣΟΕ, που όπως χιλιάδες αγωνιστές δέχτηκε και αυτός τις τιμές που δόθηκαν μετά την αναγνώριση της αντίστασης του 81. Και βέβαια μετά το 90, ενώ πια υποτίθεται ότι ήταν αυτός και άλλοι πολλοί της γενιάς σε μια φάση και σε μια ηλικία που έπρεπε σιγά σιγά να αποχωρούν, θα πρέπει να αναλάβουν ξανά την κατάσταση, τα χέρια του για να ανασυγκροτήσουν το κόμμα, εφόσον αυτό επέλεξαν και αυτό ήθελαν συνειδητά. Και εδώ δεν φαίνεται καλά, είναι ένα μάθημα για το καταστατικό, το οποίο γράφει και μετά το 90, δεν ξέρω αν διαβάστηκε στη θέση μου κάπου αλλού. Και βέβαια συμμετοχή στα ψηφοδέλτια, τότε του έγινε και η τιμή να συμμετάσχει. Εδώ είναι το πρώτο νομαρχιακό ψηφοδέλτιο, νομαρχιακό εκλογών μετά την το 90, όπου αν δεν φαίνονται καλά, αν διαβάσουμε θα δούμε πολλούς γνωστούς συντρόφους που τα ψηφοδέλτια που υποστηρίζουν το ΚΚΕ. Εδώ είναι σε εστιάσεις με παλιούς φίλους και συντρόφους. Οι τριαντιώτες αναγνωρίζουν και οι υπόλοιποι βέβαια θερμιώτες, που βγαίνει το Ρασκόπουλος, γενικά με τους Ρασκόπουλους ήταν πολύ συνδεδεμένος, δεν βρήκα φωτογραφία του Παρπαπέτου δυστυχώς, τον Άγγελο τον Κρόζο και την Γερατασούλα την Κεφαλαίου που είχε έρθει μετά από αλλού, αλλά που άντρα αυτή έχει καταγωγή από την περιοχή μας. Ο Μιχάλης Αρρώστης έφυγε το 2002. Ένα πράγμα θα πω ότι ήταν ένας άνθρωπος, αν όχι απόλυτης, αρκετά υψηλή συνειδητότητα σε αυτό που έκανε. Ήταν επιλογή, συνειδητή, μελετημένη και διαβασμένη. Αυτό ήταν μόνο σίγουρο. Και με αυτή την πεποίθηση και τη στάση αποχώρησε. Εδώ τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά αυτό που λέει είναι προφανώς σε κάποια δημόσια τοποθέτηση, σε κάποια σύσκεψη, είναι ότι βρισκόμαστε εδώ όχι επειδή έχουμε κάποιο συμφέρον, αλλά επειδή ασκούμε ένα είδος λειτουργήματος για έναν υψηλό σκοπό, τον οποίο τον πιστεύω ότι τον υπηρετούμε. Αυτά. Σας ευχαριστώ.